Αυτός ο κόσμος για τον οποίο τόσα χρόνια δούλευε ακούραστα ήταν που πήγε σήμερα να γράψει σε ένα λευκό χαρτί λόγια αποχαιρετισμού. Η αίθουσα του βιβλίου συλληπιτηρίων γέμισε ασφυκτικά από κόσμο, απλούς πολίτες που θεώρησαν χρέος τους να εκφράσουν στη Ζέτα Αιμιλιανίδου τα όσα νιώθουν για το χαμό της. Συνδυάζουν την απλότητα και το μεγαλείο για τη θέση της. Είμαστε πολύ λυπημένοι και πονεμένοι γιατί για τον αδόκητο θάνατό της τόσο νωρίς. Είχε να προσφέρει πάρα πολλά. Λόγια από καρδιάς κι ας μην την είχαν γνωρίσει ποτέ τους. Ήξεραν, έβλεπαν, καταλάβαιναν πως η Ζέτα ξεχώριζε, είναι δοσμένη σε αυτούς, εργαζόταν για αυτούς, για τους πολίτες όλους, για τους ηλικιωμένους, τις πολυτεκνείς μητέρες, τους μονογονιούς, τους δυσπραγούντες, για τους εργαζόμενους. Έβαλε την δική της φραγίδα τόσο στους εργοδοτούμενους, τους εργοδότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στην κυπριακή κοινωνία γενικότερος. Κάποιοι θέλησαν να μεταβούν στο Υπουργείο Εργασίας επειδή θύμισας από το παρελθόν τέτοιες ώρες γίνονται ακόμη πιο έντονες. Ο συγχωριανός της, ο κύριος Ανδρέας, γύρισε το χρόνο πίσω. Συγκινημένος, γιατί τη χάνει να είναι χωριανή μου, από την Νεάπολη, πρόσφυγα κι εγώ. Τι θυμάμαι μωρό που πήγαινε στο εργοστάσιο του παππού της, που κάναν τα αναψυχτικά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λυπήθηκα πολύ. Μην μπορώντας να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, εκφράζουν όσα νιώθουν για τη Ζέτα Αιμιλιανίδου, όπως η κυρία Μαριά. Νιώθουμε συγκλονισμένοι. Δεν βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορώ να μιλήσω. Ήταν δίπλα στον πολίτη. Έβρισκε λύσεις παντού. Φώτισε πολλές ψυχές. Αυτό θέλω να πω. Ήταν όλοι εκεί. Από τις 8:30 περίπου το πρωί, ο προθάλαμος του Υπουργείου Εργασίας ήταν κατάμεστος από κόσμο. Όλοι για να απευθύνουν ένα ίστατο χέρι στην αγαπημένη του Ζέτα. Μια κουβέντα και από ανθρώπους που την έζησαν και την λάτρεψαν. Είμαι ο γιατρός Ζέτα και στο Γεωργίου. Είμαστε γεμάτοι θλίψη όλη στην οικογένεια για το χαμό της Ζέτας. Η Ζέτα ήταν μέσα στη δική μας οικογένεια από τους οικογενειακούς φίλους. Την αγαπούσαμε πάντα. Ήταν εκείνη που έδινε λύσεις σε όλα κι ας μην σε είχε γνωρίσει ποτέ της. Έκανε όμως το καθήκον της. Ορφανέψαμε. Είναι η μόνη υπουργός που εστίασε στα προβλήματά μας. Έδωσε την πρέπουσαν αξία στην προσφορά μας στην πατρίδα και πρόσθεσε στην αξιοπρέπειά μας.